Την αγάπη σας, αγαπητή μου, θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια που να μπορούν να οικοδομήσουν. Έκανα μία επιλογή δύο σημείων από το βιβλίο της Αποκαλύψεως για να σας πω πώς μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να παρηγορηθεί, διότι τα δεινά είναι πολλά. Μάλιστα δεινά όχι επί υλικού επίπεδου, αν και αυτό θα ήταν αληθές, αλλά όσο επί πνευματικού επίπεδου. Και έρχεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το κατεξοχήν βιβλίο παρηγορίας, να δώσει κατεύθυνση, να δώσει πορεία και να δώσει παρηγορία εις τους πιστούς μέσα στην ιστορία. Διότι δυστυχώς το βιβλίο αυτό που δεν μελετάται από τους πιστούς, γιατί θεωρείται δύσκολων βιβλίων, στριφνών και προφητικών, έχουμε μάλλον όχι αυτό αδικήσει, αλλά τον εαυτό μας. Γι' αυτό θα πρέπει να μελετούμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι ένα βιβλίο που μας δείχνει πως οι χριστιανοί θα περπατάνε, θα πορεύονται μέσα στην ιστορία, μέσα στους αιώνες, και τι θα συναντήσουν, και ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ό,τι θα συναντήσουν. Διότι ο ευνηδιασμός είναι ένα όπλο του σατανά. Λέγει ο ψαλμωδός, ετοιμάσθην και ούκε ταράχθην. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχθηκα. Συγκεκριμένα προχθές είχε έλθει μία, εχθές μία κυρία, μάλλον αγράμματη, από ένα χωριό. Πολύ λίγα γράμματα εγνώριζε, ίσως το μισό δημοτικό με είχε τελειώσει. Έβγαλε όμως μορφωμένα παιδιά. Ο γιος της λοιπόν της λέγει ότι ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Εβραίος και δεν είχε καμία δουλειά να έρθει εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή εννοείται ο χριστιανισμός, διότι ο χριστιανισμός κατέστρεψε την Ελλάδα. Η γυναίκα έμεινε έκπληκτη όταν το άκουσε αυτό. Βέβαια εγώ δεν έμεινα έκπληκτος, γιατί απλούστατα γνωρίζω ότι εδώ και μερικά χρόνια γίνεται μία κίνηση στην Ελλάδα επαναφοράς, προσέξτε, της ειδωλολατρίας. Ποιας ειδωλολατρίας? Εκείνης της ομής ειδωλολατρίας, λατρείας του δωδεκαθέου του Ολύμπου. Θα έχετε ακούσει πολύ τελευταία ότι έγινε μια βάπτιση εντός αγωγικών, μια ονοματοθεσία στον Όλυμπο ειδωλολατρική, και μια ακόμη ένας γάμος ειδωλολατρικός εις τον Όλυμπο. Θα το είδατε στις εφημερίδες αυτό. Σας λέγω μόνο ότι μερικά χρόνια πριν, γύρω 1970 και κάτι, πρώτο 73, είχε ιδρυθεί στην Αθήνα ένα σύλλογος επαναφοράς του δωδεκαθέου του Ολύμπου. Δηλαδή να αρχίσουμε να πιστεύουμε πάλι στο Δία, στην Αθηνά, στην Αφροδίτη και ούτω καθεξής. Κάνει πάρα πολύ εντύπωση, και ένας απλός άνθρωπος δεν θα μπορούσε αυτό να το καταλάβει, να το διανοηθεί. Και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πράγματι ο χριστιανισμός έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα και το έχω αντιληφθεί αυτό, αλλά δεν με παραξενεύει. Βέβαια με παραξενεύει, αλλά δεν με παραξενεύει, γιατί το φαντάζεστε, είναι γραμμένο αυτό, έχει προφητευθεί αυτό, και έχει προφητευθεί εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι όταν μελετούμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και έχουμε βέβαια πλάι και μια κάποια ερμηνεία να το καταλαβαίνουμε όσο τούτο είναι δυνατόν, τότε δεν ευνηδιαζόμεθα, αντιθέτως λαβαίνουμε τα μέτρα μας. Ακούστε λοιπόν τι λέγει εδώ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως εις το 17ο κεφάλαιο. Στους πρώτους στίχους έως τον στίχον 7 γίνεται μία περιγραφή ενός θηρίου, και πάνω στο θηρίο κάθεται η πόρνη μεγάλη Βαβυλών, οι οποίοι νικά τους Αγίους, δηλαδή νικά, κάνει πόλεμο μαζί τους, και
τους νικά από πλευράς αριθμού, μένουν λίγοι, διότι οι πολλοί τελικά γίνονται ακόλουθοι αυτής της πόρνης της Βαβυλώνος, της μεγάλης, η οποία κάθεται πάνω στο κόκκινο θηρίο. Στη συνέχεια από τον στίχο 8 λέγει τα εξής: όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που βλέπει το φαινόμενο εκπλήσεται, τι είναι αυτό το πράγμα, και του λέγει ο άγγελος που του εξηγεί σχετικά: το θηρίον ο είδες είναι και ουκέστη και μέλι αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγειν. Δηλαδή το θηρίο που είδες υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει, θα ξαναυπάρξει και κατόπιν θα πάει στην καταστροφή, στην απώλεια. Και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης. Όταν δηλαδή θα ξαναγυρίσει το θηρίο, θα απορρίσουν εκείνοι που κατοικούν επάνω στη γη, ον ου γέγραπτε το όνομα επί το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλεπόντων το θηρίον ότι ειν και ουκέστη και παρέστε. Πώς είναι δυνατόν να υπήρχε, να μην υπάρχει και τώρα να ξαναυπάρξει? Εκεί θα είναι η απορία. Λοιπόν, εδώ αγαπητοί μου ακριβώς αναφέρεται το μέγα θέμα της επαναφοράς της ειδωλολατρίας. Το θηρίον είναι ο σατανάς ή η ενέργεια του σατανά μέσα εις τον κόσμο. Κεφαλαιώδες και κορυφαίον θέμα του σατανά στους ανθρώπους ήταν η ειδωλολατρία. Η ειδωλολατρία ήταν αυτό το στοιχείο που ελιμένεται και τον λαό του Θεού, τους Ισραηλίτες, γι' αυτό και ο Θεός είχε δώσει εντολή να μην ποτέ έχουν επικοινωνία ο λαός του με τους γύρω γειτονικούς λαούς, διότι υπήρχε πάντοτε μέγας ο κίνδυνος. Κατά περιόδους ο λαός του Θεού δεν επρόσεχε, ή να είμαι ακριβέστερος, ποτέ δεν επρόσεξε. Μπορεί να εμιούτο ή να εμεγάλωνε το θέμα αυτό, αλλά ποτέ ο Ισραήλ δεν επρόσεξε, πάντοτε ειδωλολατρούσε. Μία αποκορύφωση της ειδωλολατρίας ή το φαντάζεστε, στην εποχή του Σολομώντος. Διότι ο Σολομών είχε παντρευτεί πολλές γυναίκες και αυτές οι γυναίκες ήταν από ειδωλολατρικές χώρες, από την Αίγυπτο κλπ. Οπότε αυτές οι γυναίκες ως βασίλισσες ήθελαν να έχουν το δικό τους το ναό στην Ιερουσαλήμ, για να έχουν λέει, τους δικούς των θεούς να λατρεύουν. Και ο Σολομών, εφόσον ήταν γυναίκες του, τους είχε δώσει αυτή την άδεια. Εδώ αρχίζει το κακό και ο Θεός τιμωρεί τον Σολομώντα. Του λέγει ότι επειδή ο πατέρας σου στάθηκε, ο Δαβίδ, σπουδαίος απέναντί μου, δεν θα σε τιμωρήσω όσο ζεις, χάριν του πατέρα σου. Αλλά όταν πεθάνεις, εγώ θα δώσω το μεγαλύτερο βασιλείο σου να βασιλεύσει ένας δούλος σου. Και αυτός ήταν ο Ιεροβοάμ, ο οποίος απέσπασε τις 10 φυλές του Ισραήλ, και ο απόγονος, ο διάδοχος του βασιλέως, του Σολομώντος, εκράτησε μόνο τις 2 φυλές με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, τη φυλή του Ιούδα και τη φυλή του Βενιαμίν. Οι άλλες 10 φυλές πήγαν στο Βόρειο Βασίλειο με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, και με αποτέλεσμα ο λαός αυτός να φτάσει στην ειδωλολατρία. Έτσι βλέπει κανένας ότι ο Θεός τιμωρεί πάντοτε ένα λαό ο οποίος προχωρεί στην ειδωλολατρία. Έτσι η ειδωλολατρία υπήρχε πάντοτε και εις αυτόν τον λαό του Θεού υπέβοσκε πάντοτε. Όταν ήρθε ο Χριστός, η ειδωλολατρία κατεπατήθη, δηλαδή το θηρίον έπαψε να υπάρχει. Αλλά προχωρώντας ο καιρός, άρχισε το θηρίο να επανέρχεται. Είδατε, ήτο δεν είναι, θα υπάρξει. Στις ημέρες μας μπορώ να πω όμως ότι από πολλά χρόνια πριν, από την εποχή του Βυζαντίου, ξεκίνησε ακόμη ο ερχομός της ειδωλολατρίας.
Δεν έχω παρά να σας δώσω μια αναλαμπή υδρολατρίας, όπως είναι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, και ακόμη να σας θυμίσω έναν φιλόσοφο που ήταν στον Ιστρά, τον Πλήθωνα ή Γεμιστόν όπως τον έλεγαν, ο οποίος νοσταλγούσε την ιδωλολατρία. Το είπε όταν κάποτε προ πολλών πολλών ετών το είχα διαβάσει, έμεινα έκπληκτος και είπα είναι αλήθεια. Και όμως, είπε ο Πλήθων, κάποια μέρα θα ξαναγυρίσει η ιδωλολατρία, της οποίας είτο λάτρης και οπαδός. Και βέβαια ξαναγυρίζει η ιδωλολατρία. Στον Μεσαίωνα, θα λέγαμε τον Μεσαίωνα, τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα, με την Αναγέννηση κλπ, ξαναγυρίζει η ιδωλολατρία. Γίνεται η Ευρώπη θαυμάστρια του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της ιδωλολατρίας. Στην εποχή μας, αγαπητοί μου, για να μην πολύ πράγμανο, το θέμα όλο και παίρνει περισσότερες διαστάσεις. Και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γινόμεθα, η χριστιανική λαοί εννοείται, περισσότερο και περισσότερο αλματοδός ιδωλολάτρε. Δεν είναι τυχαίο σε εκείνη την πνευματικοτάτη επιστολή του Ευαγγελιστής Ιωάννης, την πρώτη του επιστολή, που λέει, αρχίζει με ένα προήμιον θεολογικό όπως είναι το προήμιον του ομονίμου Ευαγγελίου του, και τελειώνει, ξέρετε πώς τελειώνει, με μια άσχημη κουβέντα, άσχημη συμβουλή: τεκνία φυλάσσεστε από τον ειδόλων. Ενώ μας ανεβάζει στα ουράνια της θεολογίας, μας κατεβάζει πολύ χαμηλά και να μας πει, παιδάκια, φυλάγεστε από τα είδωλα, από την ειδωλολατρία. Και βέβαια, όταν λέμε ειδωλολατρία, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δύο μορφές. Η μία μορφή είναι όταν οι χριστιανοί μας πιστεύουν στο Θεό, ζουν ειδωλολατρικά. Δηλαδή, όταν μετέρχεσαι την ανηθικότητα, όταν ο πλούτος γίνεται για σένα Θεός, η Αφροδίτη γίνεται για σένα Θεός, η ανηθικότητα, όταν για σένα γίνεται η τύχη Θεός κτλ, ειδωλολάτρης είσαι. Ναι μεν θεωρητικά είσαι χριστιανός, αλλά ειδωλολάτρης είσαι στον τρόπο της ζωής σου. Όταν πηγαίνεις στα μάγια, όταν πιστεύεις στις προλήψεις, όταν και κλπ και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά ειδωλολατρία είναι. Όμως έχουμε και τη δευτέρα μορφή, όταν πια αρχίσουμε να πιστεύουμε, να μην πιστεύουμε πια στον Άγιον Τριαδικό Θεό και να αρχίσουμε να πιστεύουμε εις τα είδωλα. Η εποχή μας επέρασε το πρώτο στάδιο, το πρακτικό, και μπαίνει στο δεύτερο στάδιο, να αρχίσουμε να λατρεύουμε όντως τα είδωλα και να αρνούμεθα των Χριστών και των Χριστιανισμών. Γι' αυτό εκείνο που είπε ο γιος αυτής της κυρίας που σας είπα, ότι ο Χριστιανισμός, λέγει, κατέστρεψε την Ελλάδα. Συνεπώς πρέπει να ξαναγυρίσουμε εις την λατρεία των ωραίων μας, όπου κάποτε διάβαζα, των ωραίων μας ειδώλων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι εποχή ζούμε. Αυτά δεν είναι πράγματα που ανήκουν κάπου αλλού στο χώρο μας. Δεν είναι πράγματα τα οποία ανήκουν σε μια άλλη εποχή, στην εποχή μας. Το ακούσατε, μπορεί αύριο να το πει το δικό σας το παιδί. Μπορεί εσείς οι ίδιες κάποτε ομιγέννητο, εσείς οι ίδιοι να φτάσετε στο σημείο να πείτε και τι μας έκανε ο χριστιανισμός και σε τι μας ωφέλησε, όπως στην εποχή του Ιερεμίου. Τραγικό, τραγικό, ακούσατε το, ακούσατε το. Φεύγει ο προφήτης Ιερεμίας με ένα μέρος ανθρώπων, άνδρες, γυναίκες, προς Αίγυπτον, γιατί έκαναν μια επανάσταση στα Ιεροσόλυμα και φοβήθηκαν τον Ναβουχοδονόσορα ότι θα έρθει να τους πετσοκόψει. Όταν φεύγουν, αντιλαμβάνεται στο δρόμο ο Ιερεμίας ότι οι γυναίκες έκαναν μεγάλες πίτες, σταματούσαν φυσικά στο δρόμο, μαγείρευαν, έτρωγαν μεγάλες πίτες σε μεγάλα ταψιά, που ήταν σύμβολο της Ελλήνης και λατρεία της Ελλήνης, του φεγγαριού. Τότε όταν το είδε αυτό ο προφήτης, τρόμαξε και ανέβηκε πάνω σε μια πέτρα και φωνάζει και λέγει, μα επιτέλους βλέπετε ότι διωκόμεθα από τους εχθρούς μας και ακόμη επιμένετε να ειδωλολατρείτε. Τότε μερικές γυναίκες σηκώθηκαν, γυναίκες, 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 και ξέρετε τι του είπαν? Του είπαν το εξής: ναι, τόσα χρόνια δεν ξέρω τι προκοπή είδαμε από το Θεό σου, τον αληθινό Θεό. Άσε μας να λατρέψουμε
την σελήνη, το φεγγάρι, για να δείτε τι φρικτές ομές καταστάσεις υπάρχουν. Αυτή λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι η εποχή μας. Και ρωτώ, τι πρέπει να κάνουμε? Το τι πρέπει να κάνουμε μας το λέγει πάλι το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και θα παρακαλέσω εδώ να προσέξετε τώρα. Λέει τα εξής. Βρισκόμεθα εις το 22ο κεφάλαιο, το και τελευταίο της Αποκαλύψεως, και λέγει τα εξής. Και λέγει μη, πάλι ο άγγελος εις τον Ιωάννη, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Είναι στίχος 10 του 22ου κεφαλαίου. Μη σφραγίσεις, δηλαδή μη κάνεις ακατανοήτους τους λόγους αυτής της προφητείας αυτού του βιβλίου. Δηλαδή να μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν. Ο καιρός γάρ εγγύς, διότι ο καιρός είναι κοντά. Ο αδικών αδικησά το έτη, και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη, και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το έτη, και ο άγιος αγιαστεί το έτη. Ιδού έρχομαι ταχύ. Δηλαδή μη σφραγίσεις, λέει, τους λόγους της προφητείας αυτής. Τι θα πει αυτό? Θα πει ο καιρός είναι γρήγορος, μη σφραγίσεις το βιβλίο. Ποιος είναι αυτός ο καιρός γρήγορος? Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ότι πάντοτε έπρεπε να λέγουν οι άνθρωποι ότι ο καιρός είναι κοντά. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους, ότι στο 4ο κεφάλαιο, εγγύς ο Κύριος, μη δεν με ρημνάτε. Ο Κύριος είναι κοντά. Είναι κοντά, χρονικώς είναι κοντά. Έρχεται ο Κύριος. Ακόμη ο Άγιος Ιγνάτιος γράφει μια επιστολή στον Άγιον Πολύκαρπον και του λέγει: τους καιρούς καταμάνθανε, τον υπέρ καιρών προσδόκα. Να μελετάς τους καιρούς, καταμανθάνω, θα πει όχι μανθάνω μόνο, μαθαίνω, αλλά θα πει μελετώ πάρα πολύ βαθιά τους καιρούς, να τους μελετάς και να περιμένεις εκείνον ο οποίος είναι πιο πάνω από τον καιρό, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Είδατε τι εντολή? Να περιμένουμε, να μελετούμε τους καιρούς. Πρέπει να μελετούμε τους καιρούς, να λέμε σε τι εποχή ζούμε, τι μας περιμένει, τι έρχεται, πώς πρέπει να σταθούμε. Και τώρα εδώ τι λέγει? Εκείνος που είναι, λέγει, ρυπαρός, εκείνος που είναι ρυπαρός να γίνει πιο ρυπαρός, εκείνος που είναι, λέει, άδικος να γίνει πιο άδικος. Είναι καταπληκτικό αυτό, όπως το λέγει έτσι. Και εκείνος που είναι άγιος να γίνει πιο άγιος. Βέβαια δεν προτρέπει η Αγία Γραφή το να γίνουμε, αν είμαστε ρυπαροί, βρώμικοι, ιδίως σε θέματα σαρκικές αμαρτίες και τέτοια. Και η αδικία είναι γενικότερας μορφής, που δείχνει ο άνθρωπος ο οποίος όχι αδικεί απλώς, δεν είναι αδικία με τη στενή σημασία, αλλά γενικώς η αμαρτία, διότι το αντίθετο, δικαιοσύνη, είναι η αγιότητα. Δηλαδή αυτός που δεν θέλει να είναι άγιος, τότε ας μην είναι άγιος. Δεν προτρέπει η Αγία Γραφή κάτι τέτοιο, μη γέννητο, αλλά θέλει να πει ότι είσαστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Αν ο ρυπαρός θέλει να είναι ρυπαρός και ο άδικος άδικος, ας μείνει αυτό το οποίο θέλει. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας: ούχος εις αδικίαν και ρυπαρίαν προτρέπων τα παρατεθέντα ήρη και μη γέννητο, αλλώς επί της γνώμης φυλάτων ακατανάγκαστον, ως αν είπει έκαστος, το αρέσκον αυτό ποιησάτο, ου βιάζω την προαίρεση. Δεν προτρέπει η Γραφή να είναι ο άδικος άδικος, αλλά απλώς θέλει να δείξει ότι θέλεις να είσαι άδικος, μην αυτό που θέλεις. Είναι εκείνο το οποίο θα λέγατε εσείς στα παιδιά σας. Μεγάλωσαν, δεν μπορείτε πια ούτε να τα δείρετε, ούτε να τα περιορίσετε. Και λέτε, άκουσε παιδάκι μου, ό,τι θέλεις κάνε. Εμένα μου έλεγε ο πατέρας μου, όπως τρως θα κοιμηθείς, μου έλεγε. Το λέμε αυτό. Και κάθε φορά, αν σας πω ότι
πάρα πολλές φορές όταν το πρωί στρώνω το κρεβάτι μου, θυμάμαι τον πατέρα μου που μου έλεγε «Όπως τρως θα κοιμηθείς», και το ξανάλεγα και το ξαναλέω και το ξαναλέω, «Όπως τρώσεις θα κοιμηθείς». Αυτό θα πει «Είσαι ελεύθερος, κάνε ό,τι θέλεις, διότι αφού δεν ακούς, για σένα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, θα λέγαμε, η αντίληψη ότι πρέπει να διορθωθείς, τι να σε κάνω, τι να σου πω». Γι' αυτό λοιπόν κάνε ό,τι θέλεις. Θέλεις να μείνεις ρυπαρός, θέλεις να μείνεις στην αμαρτία σου, στην ανηθικότητά σου, στη βρωμιά σου, μείνε. Θέλεις ακόμα να σου πω, ρυπαρευθεί το έτη, έτη θα πει ακόμη. Δεν σου το λέω να γίνεις πιο ρυπαρός, δεν σου λέω να γίνεις πιο βρώμικος, αλλά θα γίνεις πιο βρώμικος. Διότι ο κατήφορος, η αμαρτία είναι κατήφορος. Και όταν σήμερα είσαι στο α, αύριο θα πας στο β, στο γ, στο δ. Δηλαδή θα γίνεις χειρότερος και χειρότερος και χειρότερος. Εγώ αυτό έχω να σου πω, λέει η Γραφή. Ας ρυπαρευθεί πιο πολύ, ας βρωμήσει πιο πολύ ο αμαρτωλός, ας αδικήσει πιο πολύ ο άδικος. Πόσο θέλεις, είσαι σε μια εξουσία, είσαι οπουδήποτε, είσαι ο άνθρωπος της εποχής και κάνεις το κακό, κάνεις την αμαρτία. Δεν καταλαβαίνεις. Θα πας στο χειρότερο, από το κακό στο χειρότερο. Αλλά εδώ γίνεται μια αντιδιαστολή. Εδώ ο κόσμος χωρίζει, γιατί πράγματι ο Χριστός όταν ήλθε στον κόσμο εχώρισε τους ανθρώπους σε δύο στρατόπεδα. Γιατί λέει από την άλλη μεριά, και εκείνος που είναι Άγιος, αγιαστεί το έτη, να γίνεται ακόμη πιο Άγιος. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Διότι ο Χριστός αφού του ήλθε, ο κόσμος δεν έπαψε να υπάρχει με την έννοια την ηθική, με την έννοια την πνευματική, να είναι ο κόσμος. Και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο κόσμος ολόκληρος εν το πονηρό κείται. Δηλαδή εν το πονηρό κείται θα πει είναι στην αγκαλιά του διαβόλου ο κόσμος. Στην αγκαλιά του διαβόλου. Αν λοιπόν δεν καταργείται ο κόσμος, τότε ο χριστιανός αντιδιαστέλλεται, χωρίζει από τον κόσμο. Δεν ζει την κοσμική ζωή. Δεν έχει την κοσμική νοοτροπία. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ο άνθρωπος του Ευαγγελίου. Μην ξεχνάτε δε ότι το Ευαγγέλιο είναι αντικοσμικό. Ο κόσμος είναι αντιευαγγελικός, είναι αντισταυρικός. Ο σταυρός του Χριστού σημαίνει, που είναι το κέντρο του Ευαγγελίου, το κέντρο της πνευματικής ζωής, σημαίνει θυσία, σημαίνει άσκηση, σημαίνει εγκράτεια. Ο κόσμος αυτά δεν τα καταλαβαίνει. Άμα πείτε στον κόσμο για να έρθω σε κάτι πιο προχειρότερο, συγγνώμη, σε κάτι πιο καθημερινότερο, άμα του πεις να κάνει εγκράτεια θα σου πει γιατί. Άμα του πεις να κάνει νηστεία, σου πει γιατί. Για ποιο λόγο. Έχουμε τόσα αγαθά τα οποία μπορούμε να απολαύσουμε. Άμα του πεις ότι δεν πρέπει να μετέρχεσαι την ανηθικότητα, που είναι τόσο σήμερα τόσο πλατιά διαδεδομένη η ανηθικότητα, θα σου πει γιατί. Διότι δεν καταλαβαίνει τον σταυρόν του Χριστού, ο οποίος είναι θυσία, είναι εγκράτεια, είναι άσκηση. Το Ευαγγέλιο είναι ασκητικό. Ο κόσμος ποτέ δεν κατάλαβε αυτό που είναι το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ο κόσμος ρέπει προς την ειδωλολατρία. Γι' αυτό τον κερδίζει η ειδωλολατρία των κόσμων. Συ όμως θα πρέπει να αντιδιαστήλεις τη θέση σου και τη στάση σου απέναντι στον κόσμο και να πεις θα μείνω χριστιανός. Αλλά ξέρετε ότι για να μείνει κανείς χριστιανός, να μην χάσει, πρέπει να αυξάνει. Είναι γνωστό ότι αν θέλουμε να μην φτωχύνουμε, πρέπει τα έσοδά μας να αυξάνουν. Αυτό είναι ένας οικονομολογικός νόμος. Θέλεις να μην φτωχύνεις, θα πρέπει πάντα τα έσοδά σου να γίνονται περισσότερα. Οι αποταμιεύσεις σου να γίνονται περισσότερες. Τότε αν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να φτωχύνεις. Όταν όμως κατεβαίνουν τα έσοδά σου, τότε μια μέρα θα φτωχύνεις. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Βάσει αυτού του νόμου στηρίζεται και η αγιότητα. Θέλεις να μην πάψεις να είσαι άγιος, πρέπει να προσθέσεις αγιότητα, να προσθέτεις αγιότητα. Διαρκώς πρέπει να προσθέτεις αγιότητα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος αγιαστεί το έτη, ο Άγιος να γίνεται ακόμη πιο Άγιος. Συνεπώς, τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τα πρώτα που σας είπα? Θα πρέπει να έχουμε περισσότερον αγιασμών.
νίστευα αλφα, θα νιστεύω βήτα περισσότερο. Πρόσεχα αλφα, θα προσέχω βήτα περισσότερο. Ζούσα μια αλφα πνευματική ζωή, πρέπει να την αυξήσω αυτήν την πνευματική ζωή. Διότι αν δεν την αυξήσουμε αυτήν την πνευματική ζωή, σας είπα ότι κινδυνεύομαι, αγαπητοί μου, να τη χάσουμε. Διότι δεν γίνεται τίποτα άλλο στην εποχή μας από το να τελεσιουργείται η εκοσμίκευση των χριστιανών. Δηλαδή οι χριστιανοί να γίνονται περισσότερο και περισσότερο κοσμικοί. Λέμε το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, να πάρουμε άλλο αυτοκίνητο γιατί αυτό πάλιωσε, να πάρουμε άλλο σαλόνι παρότι το πήραμε αυτό πριν 1-2 χρόνια. Αυτό είναι η αλαζονία του βίου. Σημαίνει ότι οδηγούμεθα διαρκώς προς την εκοσμίκευση, γινόμαστε κόσμος. Πώς θα το πετύχεις αυτό αν δεν προσέχεις, αν δεν μαζέψεις τον εαυτό σου, αν δεν πεις ότι πρέπει να γίνομαι πνευματικότερος και πνευματικότερος? Αν θέλουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, σε αυτή την εποχή που είναι έσχατη, προσέξτε με, είναι συνείδηση της Εκκλησίας αυτό, προσέξτε το απολυτίκιο του Αγίου Νεκταρίου που είχαμε τώρα στις 9 του Νοεμβρίου, το προσέξατε το πολιτικό του, λέει, είναι ο Άγιος που ενεφανίστη εις τους εσχάτους καιρούς. Αυτό κάθε χρόνο το προσέχω και μου έχει κάνει εντύπωση. Τι σημαίνει έσχατη καιρή, τελευταίοι καιροί? Ψάξτε όλα τα πολιτικά των Αγίων να δείτε ότι πουθενά δεν υπάρχει η έκφραση έσχατος καιρός. Η συνείδηση λοιπόν της Εκκλησίας είναι ότι ζούμε πράγματι τους εσχάτους καιρούς, ότι όντως ο Κύριος είναι κοντά, όντως έρχεται η καταστροφή και ο Αντίχριστος. Συνεπώς τι πρέπει να κάνουμε? Ξαναλέγω, ο Άγιος αγιαστεί το έτη, και αν όντως έτσι κινηθούμε, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μαζί μας την ελπίδα της σωτηρίας. Γιατί σας ερωτώ, ποιος δεν θέλει να σωθεί? Εσείς που με ακούτε, ήλθατε εδώ στο μοναστήρι μας να προσκυνήσετε, προσεύχεστε, αγωνίζεστε. Γιατί, για ποιο λόγο? Προφανώς για να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Αν όμως τη χάσουμε τη σωτηρία μας, τότε ποιο το κέρδος? Η ζημία είναι τρομακτική. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αυξήσουμε τον αγιασμό μας, την αγιότητα, να γινόμαστε πνευματικότεροι και πνευματικότεροι χριστιανοί. Ευχαριστώ που με ακούσατε.